Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε εδώ στα γραφεία του Φωστήρα Κεσαριανής και έχουμε μαζί μας τον τεχνικό διευθυντή του Συλλόγου, τον κύριο Ηλία Σαλευρή. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα την άποψή σου πρώτον. Είχαμε άνοιγμα στη Football League, επανέναρξη προπονήσεων και αργότερα το πρωτάθλημα στις 28 Μαρτίου, πρωτάθλημα ενός γύρου στη Γάμα Εθνική. Πιστεύεις ότι μετά το άνοιγμα στη Football League και στη Γάμα Εθνική θα ακολουθήσουν και τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Αυτό ακόμη πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τα κρούσματα, τι θα μας πούνε, γιατί η Γάμα Εθνική ξεκίνησε, αλλά το τοπικό τίποτα ακόμη για το αεροστεχνικό τοπικό. Εσείς θέλετε να ξεκινήσουν οι προπονήσεις ως Φωστήρας Κεσαριανής? Προπονήσεις θέλουμε, βέβαια. Και από τα παιδιά τα μικρά, και πρώτα πιστεύω οι ακαδημίες θα ξεκινήσουν, γιατί θέλουν και όλοι οι σύλλογοι να ξεκινήσουν οι ακαδημίες, γιατί το 50% της συντήρησης του κάθε σωματείου είναι μέσα από τις ακαδημίες. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει οι ακαδημίες? Ναι, όπως ξεκινήσαν τα δημοτικά σχολεία, πρέπει να ξεκινήσουν και οι ακαδημίες. Δεν τα ξεκινήσαν. Ενώ στο προηγούμενο που έγινε το πρώτο lockdown, είχαν ξεκινήσει συγχρόνως με τα σχολεία. Βέβαια, ανοίξαν τα σχολεία, αλλά ξαναέκλεισαν. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, μπορεί να κλείναμε και εμείς, αλλά θα υπήρχε κάποιο περιθώριο. Ενώ τώρα είναι μεγάλο το περιθώριο. Μεγάλη απόσταση επάνω στα παιδιά. Σήμερα είναι Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να γίνουν φέτος επανέναρξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ? Αν ξεκινήσουμε 15 Μαρτίου, θέλουμε και 3 εβδομάδες προπονήσεις, το λιγότερο, έτσι. Για να τελειώσει όλο το πρωτάθλημα αποκλείεται. Να τελειώσει τουλάχιστον το 70% των πρωταθλημάτων και να πει η ΕΠΣΑ ότι στο 70% απόστασης το σταματάμε εκεί, και όπως έχει οι ομάδες. Να βάλει ένα όριο. Εσύ τι σου λένε οι παίκτες, τα παιδιά θέλουν να αρχίσουν τις προπονήσεις? Τα παιδιά θέλουν, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα τα παιδιά, να ξέρετε. Είχαν στην αρχή την πρώτη εβδομάδα, μπορέσανε και τρέξανε τέτοια, πρώτη, δεύτερη εβδομάδα, μετά βαρεθήκανε. Είναι λογικό, γιατί είναι πάνω από 3 μήνες ναι, το χρονικό διάστημα, είναι μεγάλο το διάστημα. Πώς βλέπεις τώρα την επόμενη μέρα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία που υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Θα είναι διαφορετική η επόμενη μέρα? Σίγουρα θα είναι διαφορετική. Για να επανέλθουν τώρα τα παιδιά αυτά, και του χρόνου πάλι θα είναι το πρωτάθλημα πιο κάτω από ό,τι ήταν όταν τελείωσε. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι τώρα, έτσι, δεν υπάρχουν έσοδα για σας τα σωματεία? Το οικονομικό κομμάτι είναι τεράστιο. Τα σωματεία έχουν μπει μέσα οικονομικά, γιατί μπορεί στην αρχή της σεζόν υπάρχουν κάποια δάνεια μέσω του Συμβουλίου, μέσω κάποιος χρηματοδοτεί παραπάνω και περιμένοντας ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να ανταπεξέλθει το σωματείο του. Εμείς έχουμε μπει μέσα, γιατί και το Σεπτέμβριο πάλι που θα ξεκινήσει, πάλι θα θέλουν το ίδιο κομμάτι πάλι στο οικονομικό. Οπότε είναι μικρή ψαλίδα. Τώρα οικονομικά τώρα πάλι είναι σαν να ξεκινάει από την αρχή, και το Αύγουστο θα ξεκινήσει, Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πάλι οικονομικά χαμηλά. Θα πρέπει η διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών και η πολιτεία να βοηθήσουν τα σωματεία. Σίγουρα, κάθε χρόνο πρέπει να βοηθάνε. Μας βάλανε να κάνουμε το Μητρό, σωστό αυτό. Έχετε πάρει την αθλητική αναγνώριση? Βέβαια, εμείς την έχουμε πάρει. Εμείς από τον 6ο μήνα το 20 είχαμε γραφτεί. Άρα έχει γίνει η εγγραφή, έτσι, στο Μητρό. Όλα, έχουμε πάρει τα έγγραφα, όλα, τα πάντα.
αλλά κάθε χρόνο πρέπει να χρηματοδοτούν τα σωματεία. Παλιά χρηματοδοτούσε και η ΕΠΣΑ, χρηματοδοτούσε και η Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, παρουσιάζαμε κάποια τιμολόγια και παίρναμε από τους Δήμους. Η Δημοτική Αρχή Κεσαριανής... Όχι, δεν βοηθάει, δεν έχει και το περιθώριο. Κάποιοι Δήμοι βοηθάνε τα σωματεία. Βέβαια, υπάρχει... Εμείς έχουμε και γυναικεία ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος και να δούμε και πώς θα βγούμε πέρα. Δεν έχει δοθεί ακόμα, γιατί Α Εθνική έχει δοθεί. Έχει δοθεί, αλλά Β ΓΑΜΑ Εθνική μάλλον θα δοθεί και σε αυτούς το περιθώριο να γίνουν τα παιχνίδια. Οπότε έχουμε και νησιά. Έχετε έξοδα. Προλάβατε, έκανε φέτος προετοιμασία η γυναική ομάδα. Κανονικά. Ήταν τη βδομάδα που ήταν να παίξουμε, κλείσαμε. Ωραία. Τώρα, θα ήθελα και το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του τεχνικού διευθυντή του Φωστήρα Κεσαριανής, Ηλία Σαλευρή, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τώρα να γίνει ένα σημάζεμα που λέμε, όλοι κοντά, για να ξεκινήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δύσκολα μεν, αλλά η αγάπη είναι αυτή που θα μαζέψει πάλι κοντά τον κόσμο. Και ένα σχόλιο γιατί το Μάρτιο, τον επόμενο μήνα τώρα, έχουμε εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το έργο της διοίκησης της ΕΠΣΑ? Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο η ΕΠΣΑ. Τώρα θα δούμε. Λογικά ότι πρέπει να βοηθήσει, γιατί τα σωματεία πλέον είναι... όλα έχουν γραφτεί στο Μητρό, δεν νομίζω να έμεινε σωματείο που να μην γράφτηκε. Έστω και αν καθυστέρησε λίγο, θα το δούμε. Ωραία. Τι θα μας κάνει η ΕΠΣΑ. Θα θέλατε κάποιον να ευχαριστήσετε που σας έχει βοηθήσει ή σας έχει στηρίξει οικονομικά, έτσι, κλείνοντας? Κάτι ιδιαίτερο δεν θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Πιο πολύ τον πρόεδρο που είναι κοντά στην ομάδα, τον Καμπάκα τον Κυριάκο, και ένα καφέ στην Κεσαριανή που είναι ένα mini market καφέ στο τέρμα της Κεσαριανής, ο Κούρτης ο Κωνσταντίνος, αυτός βοήθησε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.